Συνάντηση για το πρόβλημα που δημιουργείται με τους ασφαλισμένους θεοποί πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου, του Συλλόγου Ελευθεροεπαγγελματιών Γιατρών, οι εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΗ, καθώς και σειρά άλλων φορέων στη Ξάνθη. Στη συνάντηση κατέστη σαφές ότι υπάρχει αδιέξοδο για τους ασφαλισμένους της πόλης, όπου μέχρι στιγμής τηρείται η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου για μποϊκοτάρισμα των συμβάσεών τους από τους ιδιώτες γιατρούς με το νέο ασφαλιστικό τομέα, σε αντίθεση φυσικά με άλλες πόλεις όπου υπάρχει σημαντικός αριθμός συμβάσεων. Το ότι βρεθήκαμε όλοι εδώ 20 μέρες, 25, μετά την υποτιθέμενη έναρξη λειτουργίας αυτού του μορφώματος που αυτός ο Υπουργός και αυτοί οι συνεργάτες του Υπουργού το αποκαλούν μεγαλόσχημα ΕΟΠΗ, ακριβώς αυτό το πράγμα δείχνει ότι ούτε ΕΟΠΗ υπάρχει, ούτε Υπουργός υπάρχει, ούτε διοίκηση υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Αυτά που λέω μπορεί σε κάποιους να ακούγονται ξινά, σε άλλους να ακούγονται ότι είναι σωστά, αλλά θα εξηγήσω τι εννοώ. Δεν νοείται να ξεκινάει ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως είναι αυτό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που αυτό το εγχείρημα να μην έχει αρχή, να μην έχει μέση, να μην έχει τέλος. Σήμερα υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι που ανήκαν στο παλιό ΤΑΕ, ο ΑΕ, εκπρόσωποι που ανήκαν στο παλιό ΝΟΠΑΔ, στο ΤΙΡΚΙ, στο ΙΚΑ, στο ΝΟΓΑ. Σήμερα, όποιος από εσάς απευθυνθεί στο τέος ταμείο του. Δωρεάν και χωρίς ραντεβού θα γίνεται από σήμερα η εξέταση τεστ Παπα-Νικολάου στο νοσοκομείο Ξάνθης. Πιο συγκεκριμένα, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία της Μευρικής Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου θα πραγματοποιείται δωρεάν και χωρίς ραντεβού η εξέταση από σήμερα έως και την 1η Φεβρουαρίου, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου Ξάνθης, καλείται να ενημερωθεί ο γυναικείος πληθυσμός του νομού προκειμένου να προσέλθει στο νοσοκομείο και να υποβληθεί στην εξέταση. Αίτημα προς το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά της Δράμας απέστειλε το Επιμελητήριο της Πόλης. Όπως ανέφερε ο πρόεδρός του Στέφανος Γεωργιάδης, η αύξηση στον φόρο του πετρελαίου θέρμανσης έχει δημιουργήσει τριτοκοσμικά κοινωνικά φαινόμενα, με μεγάλο αριθμό πολιτών ιδιαίτερα ηλικιωμένων να συνοστίζονται σε θερμαινόμενους χώρους λόγω αδυναμίας να πληρώσουν το πετρέλαιο στις κατοικίες τους και τα σχολεία να θερμαίνονται ελάχιστες ώρες εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων.